Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, στη σειρά από βίντεο που κάνω σχετικά με τον προγραμματισμό. Σήμερα το θέμα για το οποίο θα μιλήσω, ίσως θα φανεί λίγο τετριμένο, αυτονόητο στους πιο έμπειρους. Θα πω προκαταβολικά ότι ουσιαστικά απευθύνεται σε άτομα λιγότερο έμπειρα, ενδεχομένως φοιτητές ή τέλος πάντων άτομα με μικρότερο seniority. Θέλω λίγο να αναλύσω το θέμα των recruiters. Τι είναι ένας recruiter και ποια είδη, θα έλεγα, recruiter υπάρχουν. Ο λόγος που το κάνω αυτό το βίντεο είναι διότι, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ ακόμα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν είχα επί της ουσίας ακριβώς καταλάβει τι είναι recruiter. Και γι' αυτό θεώρησα ότι ίσως θα βοηθούσε ένα τέτοιο βίντεο τους λιγότερο έμπειρους. Πάμε να δούμε και θα κρίνετε εσείς αν είχε νόημα ή όχι το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία, καταρχάς εντάξει, recruiter γενικά και μόνο από τη λέξη καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιος ο οποίος προσλαμβάνει άτομα. Αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ γενικό και στην ουσία δεν είναι και ακριβώς σωστό. Δεν είναι ακριβές μάλλον. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο είδη recruiters. Το πρώτο είδος, η πρώτη κατηγορία, είναι οι recruiters αυτοί οι οποίοι εργάζονται για μια εταιρεία η οποία ψάχνει κόσμο για να προσλάβει η ίδια η εταιρεία κόσμο. Γιατί θέλει να καλύψει κάποιες θέσεις της. Άρα λοιπόν έχει κάποια άτομα τα οποία ψαρώνουν την αγορά, π.χ. στο LinkedIn ή ενδεχομένως σε άλλες πλατφόρμες, και ψάχνουν να βρούνε άτομα για να στελεχώσουν τις θέσεις στις οποίες χρειάζεται άτομα η εταιρεία. Οπότε η διαδικασία εδώ είναι λίγο ξεκάθαρη. Σας προσεγγίζει το άτομο αυτό ο recruiter ή η recruiter στο LinkedIn. Σας δίνει μια σύντομη περιγραφή. Αν ενδιαφερθείτε, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει μια συνέντευξη ενδεχομένως με το HR της εταιρείας. Κάποια τεχνική λογικά συνέντευξη, αναλόγως βέβαια από εκεί και πέρα τη διαδικασία που ακολουθεί η εκάστοτε εταιρεία. Φυσικά, recruiters να πούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο για θέσεις για προγραμματιστές, είναι γενικότερο. Η δεύτερη κατηγορία, και που εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ίσως το μπέρδεμα σε κάποιους λιγότερο έμπειρους, είναι οι recruiters αυτοί οι οποίοι εργάζονται για εταιρείες οι οποίες αναζητούν άτομα για λογαριασμό άλλων εταιριών. Δηλαδή είμαι εγώ η εταιρεία Α που ψάχνω π.χ. κάποιον Java developer. Επειδή εγώ δεν έχω το χρόνο, δεν έχω τους πόρους ή δεν θέλω να διαθέσω πόρους, άτομα ουσιαστικά και χρόνο να ψάξουν για μένα υπαλλήλους, αναθέτω αυτή τη δουλειά, κάνω outsourcing δηλαδή ουσιαστικά όπως λέμε, αυτή τη δουλειά σε κάποια άλλη εταιρεία που ειδικεύεται σε αυτό. Κάποιες πάρα πολύ γνωστές εταιρείες του χώρου που κάνουν αυτό το πράγμα είναι φυσικά η Randstad, λέω φυσικά από την έννοια ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστή πραγματικά, ήταν η πρώτη που έμαθα εγώ προσωπικά ποτέ, πρωτού καν γίνω προγραμματιστής, η iTechScope, θα έλεγα η College Link, αν και χωρίς να είμαι και σίγουρος, έχω την αίσθηση ότι η College Link απευθύνεται πιο πολύ σε φοιτητές ή τέλος πάντων σε άτομα με χαμηλότερο seniority. Διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό βέβαια. Και η Manpower Group, θα έλεγα ότι επίσης, δηλαδή τη βλέπω αρκετά συχνά στο LinkedIn. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και φυσικά feel free να γράψετε στα σχόλια κάποιες άλλες που ενδεχομένως να είναι εξίσου σημαντικές. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες έχουν τους δικούς τους recruiters, οι οποίοι ψάχνουν για άτομα, για λογαριασμό ουσιαστικά άλλων εταιριών. Εδώ η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική, υπό την έννοια πια ότι θα σας προσεγγίσει η recruiter στο LinkedIn, π.χ. και θα πει ψάχνω άτομα για να στελεχώσουν θέσεις για κάποιο project, ας πούμε, που ξεκινάει τώρα, οτιδήποτε. Κάτι που παίζει πάρα πολύ συχνά είναι να λένε ψάχνω άτομα για να στελεχώσουν project που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Θα ήθελες να κάνουμε μια συζήτηση, να κάνουμε μια κλίση, να σου πω περισσότερα. Συνήθως δεν αναφέρουν
παίζει να μην αναφέρουν και ποτέ βασικά, βάσει λογικής, δηλαδή δεν έχει νόημα να αναφέρουν την εταιρεία προκαταβολικά που ψάχνει, έτσι, για να προστατευτούν και οι ίδιοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί λειτουργούν με προμήθειες. Από εκεί έχουν όφελος και θα μιλήσουμε λίγο στην πορεία σχετικά με αυτό. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι θεωρώ ότι θα πρέπει πάντα να απαντάμε στους recruiters. Ακόμα και αν δεν ενδιαφερόμαστε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε εταιρεία ή τέλος πάντων δεν ενδιαφερόμαστε για τη συγκεκριμένη θέση, για τον οποιονδήποτε λόγο, θεωρώ ότι είναι θέμα ευγένειας καταρχάς να απαντήσουμε έστω αρνητικά, ευγενικά στον ή στην recruiter. Πέρα από το θέμα της ευγένειας όμως, εντάξει, ακόμα και αν για κάποιον δεν επαρκεί αυτό από μόνο του, σκεφτείτε ότι δεν ξέρεις, μπορεί μελλοντικά να χρειαστείς την recruiter αυτή. Δηλαδή, σκεφτείτε μια περίπτωση να σας έχει στείλει ένα μήνυμα, εσείς να την αγνοήσατε παντελώς ή να τον αγνοήσατε παντελώς και μετά από 5 μήνες να πεις «Α, τώρα ψάχνω να φύγω, α, μου είχε στείλει τότε». Θα είναι λίγο περίεργη η όλη φάση. Μπορεί κάποιος να είναι εντελώς ξεδιάντροπος, να μην έχει θέμα να στείλει, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις όπου τα μηνύματα που λαμβάνεις από τους recruiters είναι σχεδόν προκλητικά, σπάνια περίπτωση η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχουν προκλητικά με την έννοια ότι είναι φανερό ότι δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το προφίλ σου στο LinkedIn. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, μου είχε τύχει και κάτι άλλο που και πάλι βέβαια δεν είναι ότι δεν απάντησα για αυτό το λόγο, αλλά μου είχε τύχει να μου στείλει μήνυμα και να γράψει, ξέρω εγώ, Dear Παναγιώτης, αντί να πει το όνομά μου. Προφανώς είχε ξεμείνει από τον προηγούμενο που είχε στείλει και δεν έκανε αλλαγή του ονόματος. Εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα απαντούσα. Πρόσφατα έπεσε στα αυτιά μου ότι γενικά υπάρχει αυτό το παράπονο ότι, ρε παιδί μου, οι recruiters, οι developers δεν τους απαντάνε καθόλου. Αυτό, παιδιά, νομίζω ότι είναι άσχημο και καλό είναι να μην το κάνουμε. Επαναλαμβάνω και μόνο για λόγους ευγενίας. Αφού λοιπόν απαντήσεις, έστω ότι απαντάς, εντάξει, αν απαντήσεις αρνητικά, okay, κλινική το θέμα. Πάντα βέβαια να αφήνεις μία ανοιχτό τέλος πάντων το ενδεχόμενο για μελλοντική συνεργασία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσεις ξανά με τον ή την recruiter. Έτσι. Αν απαντήσεις θετικά, από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κάποια online συνέντευξη, είτε μέσω Skype, είτε μέσω Teams ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχει όμως και μία πιθανότητα να είναι μέσω τηλεφώνου, μια απλή τηλεφωνική κλήση. Εδώ το σημαντικό είναι να καταλάβουμε το εξής. Δεν χρειάζεται καταρχάς άγχος, και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχε επικοινωνήσει μαζί μου recruiter, όχι για θέση προγραμματιστή, ήταν για την teleperformance, για το τηλεφωνικό κέντρο. Και θυμάμαι είχα αγχωθεί ότι πρέπει να κάνω καλή εντύπωση στον recruiter κτλ. Εντάξει, θα πω στην πορεία γι' αυτό. Γενικά, δείτε το σαν ένα πρώτο screening ουσιαστικά που κάνει ο recruiter ή η recruiter. Αυτό που θέλει να δει σε γενικές γραμμές είναι αν είστε κατάλληλος ή κατάλληλη για τη θέση για την οποία τουλάχιστον αρχικά σας έχει υπόψη του ή υπόψη της. Δεν έχει νόημα να παρουσιάσουμε κάτι που δεν είμαστε. Και θεωρώ μάλιστα ότι δεν είναι και εύκολο για τον recruiter να το επιβεβαιώσει. Εντάξει, άμα πεις είμαι senior προγραμματιστής και δει ότι έχεις ένα χρόνο προϋπηρεσίας, μάλλον δεν είσαι senior. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν τεχνικό background, δεν θα σας κάνουν τεχνικές ερωτήσεις, δεν μπορεί και να επιβεβαιώσει αυτό που θα του πείτε. Αλλά δεν έχετε κάποιο όφελος, θεωρώ, από το να το κάνετε αυτό, διότι έστω ότι τα καταφέρνετε και τον πείθετε ή την πείθετε ότι είστε senior, ωραία, ρε. Και θα σας φέρει σε επαφή με μια εταιρεία που ψάχνει για senior και θα σας απορρίψουν εκεί. Οπότε είναι καλύτερα να είστε ειλικρινείς σχετικά με τα skills, την εμπειρία, την προϋπηρεσία, τις ικανότητές σας κτλ. Που έχετε, ούτως ώστε ακόμα και αν δεν είστε ο κατάλληλος ή η κατάλληλη για την θέση που αρχικά σας είχε υπόψη του, ο recruiter μπορεί να έχει κάποια άλλη θέση στο μυαλό του που να μπορείτε να καλύψετε.
Άλλωστε, αυτές οι εταιρείες, επαναλαμβάνω, ψάχνουν αβέρτα άτομα. Ψάχνουν πάρα πολλά άτομα για πολλές θέσεις. Δεν είναι μόνο για, και για πολλές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες που ανέφερα πριν, δηλαδή, κάνουν αυτό το πράγμα. Που κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε, γενικά, να ξέρετε, αυτό που θα σας ρωτήσει είναι, ωραία, με τι ασχολείσαι, με τι έχεις ασχοληθεί. Κατά πάσα πιθανότητα θα σε ρωτήσει πόσα παίρνεις, αν και μπορεί και να μην σε ρωτήσει, με βάση αυτά που μαθαίνω τώρα τελευταία, από εμπειρίες άλλων. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα σας ρωτήσει πόσα θέλετε, γιατί αν εσείς πείτε έναν μισθό που ξέρει ότι δεν μπορεί να καλύψει η εταιρεία για την οποία σας έχει υπόψη του, δεν έχει και νόημα να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Μπορεί γενικότερα να σας ρωτήσει τι ψάχνετε, πολύ πιθανό να ρωτήσει γιατί θα φεύγατε από την εταιρεία που είστε τώρα κτλ. Κτλ. Αυτό, το πιο πιθανό είναι αυτή η συζήτηση να κρατήσει 10 λεπτά. 10 λεπτά, ένα τέταρτο, πολύ. Έτσι. Είναι ένα απλό πρώτο screening. Μπορεί να κρατήσει και παραπάνω, αναλόγως, έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να αγχωθούμε για αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα σας πει, ok, θα σας ειδοποιήσουμε, αλλά όντως θα σας ειδοποιήσει και μπορεί να σας πει, ok, θυμάμαι, ας πούμε, μου είχε τύχει χαρακτηριστικά να μου πει μετά από 2-3 μέρες, ξέρω εγώ, ότι τελικά η εταιρεία ψάχνει για κάποιον πιο senior. Οπότε δεν με έφερε καν σε επαφή με την εταιρεία που είχε υπόψη του. Μιλάω για άλλο, όχι για την Teleperformance τώρα, μιλάω για θέση προγραμματιστή, ήταν αυτό που λέω τώρα. Μία άλλη πιθανότητα, όπως είχε γίνει με την iTechScope, είναι να σου πούνε, που έχω κάνει βίντεο σχετικά με αυτό, να σου πει ότι, ok, η εταιρεία, να σου αποκαλύψει πλέον το όνομα της εταιρείας, η εταιρεία είναι αυτή, θέλεις να σου κλείσω μία συνέντευξη μαζί τους. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία της συνέντευξης με την ίδια την εταιρεία. Εδώ θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μία πιθανότητα να υπάρξει ένας διπλασιασμός, duplication ας πούμε που λέμε στο χωριό μου κλασικά, των ερωτήσεων. Δηλαδή μπορεί να νιώσετε ότι σας κάνουν κάποιες ερωτήσεις που ήδη σας είχε κάνει ο recruiter. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Δεν ξέρω και ακριβώς τι λένε μεταξύ τους. Πιθανολογώ ότι μπορεί και να μην λένε καθόλου. Μπορεί να ο recruiter να δίνει μια έτσι γενική εικόνα δικιά σας προς την εταιρεία, αλλά μέχρι εκεί. Ενδεχομένως η ίδια η εταιρεία να θέλει ξανά να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις η ίδια, το ίδιο το HR της εταιρείας. Και να ακολουθήσει μια διαδικασία συνέντευξης με, όπως είπα και πριν, με εργασία, μπορεί να υπάρχει, τεχνική συνέντευξη κτλ. Κτλ. Ανάλογα στην εταιρεία. Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλο αυτό και προσληφθείτε τελικά, ο recruiter και η εταιρεία θα έχει ένα όφελος, το οποίο το έχω αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, από όσο γνωρίζω είναι ουσιαστικά με βάση, είναι προμήθεια με βάση τον μισθό, τον πρώτο μισθό που θα πάρετε στην εταιρεία που σας προσέλαβε. Αυτό είναι σημαντικό κιόλας, γιατί αυτό αποδεικνύει, αν δεν ήταν ήδη προφανές, ότι ο recruiter ή η recruiter τέλος πάντων, έχει προσωπικό όφελος από το να προσληφθείτε εσείς. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η recruiter, λέω η recruiter για να τελειώνουμε από εδώ και πέρα, μιλώ συνεχώς OE, άρα η recruiter, τη recruiter θα μπορούσατε να τη δείτε και σαν σύμμαχό σας σε αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτός που είχα αναφέρει που ήταν για την Teleperformance, μου είχε δώσει κάποιες πιθανές ερωτήσεις που θα μου έκανε η Teleperformance και όντως κάποιες από αυτές μου έγιναν στη συνέντευξη. Όπως επίσης και ένας άλλος που είχα μιλήσει, που τον ανέφερα κιόλας πριν, για θέση προγραμματιστή, μου είχε πει π.χ. ότι η τάδε εταιρεία θα ρωτήσει πολύ πιθανό για threads. Τελικά, όπως είπα, δεν προχώρησε, δεν έγινε καν συνέντευξη, αλλά μπορεί να σας δώσει θεωρητικά κάποια τέτοια βοήθεια η recruiter. Μου έχει τύχει βέβαια και περίπτωση να ρωτήσω την recruiter, μήπως ξέρουμε πάνω κάτω τι μπορεί να ρωτήσουνε, κάποια πολύ έτσι μέσες άκρες τέλος πάντων, μου λέει όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν έχετε όμως κάτι να χάσετε με το να ρωτήσετε, γιατί μπορεί να ξέρει πάνω κάτω τι ψάχνει η εταιρεία, αλλά έχοντας πάντα υπόψη σας ότι δεν έχουν, εκτός και αν υπάρχει, αν τύχει να έχει, αλλά γενικά δεν έχουν τεχνικό background οι recruiters. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να μην παρέλειψα κάτι που ήθελα να πω και τελικά δεν θυμήθηκα να το πω. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί για κάποιους αυτό να ήταν ένα πολύ τετριμένο θέμα.
Αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να κοινοποιήσετε το βίντεο σε κάποιον φοιτητή ή τέλος πάντων λιγότερο έμπειρο που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί από το συγκεκριμένο βίντεο. Εάν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει, κάντε κοινοποίηση. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά φυσικά αυτούς που με ακολουθούν και κάνουν like και σχόλια στα βίντεό μου. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, επαναλαμβάνω, πάνω στο θέμα αυτό, κάτι να προσθέσετε, κάντε το και θα τα πούμε σύντομα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, με επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.